Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Αυτοδιοικητικές εκλογές στις 8 του Οκτώβρη και στο πλαίσιο αυτό, μέσα από τα στούντιο της Αλήθειας, θα έχουμε την ευκαιρία και θα έχετε κυρίως την ευκαιρία να γνωρίσετε ανθρώπους οι οποίοι είναι υποψήφοι με διάφορους περιφερειακούς ή δημοτικούς συνδυασμούς. Θέλοντας να σας πούμε με αυτόν τον τρόπο ότι πέρα από τους επικεφαλείς των συνδυασμών υπάρχουν και οι άνθρωποι οι οποίοι πλαισιώνουν τους συνδυασμούς. Οπότε στο πλαίσιο αυτό θα ενημερωθείτε για τις θέσεις, για τις απόψεις, έτσι ώστε η μέρα που θα φτάσετε στην κάλπη να είστε όσο γίνεται, όσο και όσο περνάει από το χέρι μας, πιο πλήρως ενημερωμένοι. Έχουμε μαζί μας τον υποψήφιο Περιφερειακό Σύμβουλο με το συνδυασμό του Αλκιβιάδη Στεφανή Νέα Δυναμική, τον κύριο Παντελή Μπουγδάνο. Καλησπέρα, κύριε Μπουγδάνο. Καλησπέρα, Βαγγελίτσα. Γνωστός χρόνια στα αυτοδιοικητικά, πρώην αντιπεριφερειάρχης Χίου, οπότε και γνώστης των πραγμάτων και της κατάστασης. Πείτε μας δύο λόγια για την υποψηφιότητά σας, γιατί ξαναμπήκατε σε αυτή τη διαδικασία να θέσετε υποψηφιότητα. Γιατί ξαναμπήκα στην υποψηφιότητα, ξαναμπήκα στη διαδικασία για την υποψηφιότητα. Κοιτάξτε να δείτε, η πρόκληση είναι μεγάλη στην εποχή που ζούμε. Υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία είναι ανοιχτά. Η υποψηφιότητα του Αλκιβιάδη Στεφανή είναι μια εξαίρετη υποψηφιότητα. Δημιουργεί προοπτική, έχει όραμα για το Βόρειο Αιγαίο και νομίζω ότι είναι πρόκληση για τον καθένα μας που συμμετέχουμε στο ψηφοδέλτιο να έχουμε έναν άνθρωπο ικανό, έναν άνθρωπο αποφασιστικό να ηγηθεί της αυριανής μέρας στο Βόρειο Αιγαίο. Κύριε Μπουγδάνο, το είπα και νωρίτερα και νομίζω ότι το καταλαβαίνουμε όλοι ότι πολλές φορές δεν αρκεί μόνο και ο άνθρωπος που είναι επικεφαλής σε ένα συνδυασμό, αλλά και οι άνθρωποι οι οποίοι θα εκλεγούν, θα τον πλαισιώσουν και εν τέλει θα καλεστούν να διαχειριστούν κάποια πράγματα. Εσείς έχετε αυτή την εμπειρία από το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Οπότε, αν σας ρωτούσα πόσο εύκολο είναι η διαχείριση πια η επόμενη μέρα των εκλογών, τι θα μου λέγατε? Από ποια θέση και αν είναι ο καθένας? Θα απαντήσω από την αρχή της τοποθέτησής σας, λέγοντας ότι εδώ στη Χίο αλλά και σε όλο το Βόρειο Αιγαίο το ψηφοδέλτιο απαρτίζεται από ικανότατα στελέχη της κοινωνίας μας, επιτυχισμένους επαγγελματίες, ανθρώποι οι οποίοι είναι υποδείγματα στην κοινωνία και βέβαια το σύνολο των 90 ανθρώπων με τον επικεφαλή, τον κύριο Αρχιβιάδη Στεφανή, εγγυώνται την πρόοδο του τόπου μας. Έτσι λοιπόν υπάρχει προοπτική, υπάρχει όραμα, υπάρχει σχεδιασμός, υπάρχει θέληση, υπάρχει αποφασιστικότητα και αυτό το έχει δείξει και ο ίδιος αλλά και πολλά από τα στελέχη, πολλά από τα μέλη του συνδυασμού που απαρτίζουν το ψηφοδέλτιο του Βορείου Αιγαίου, μια που όλοι κατά καιρούς, ένα μεγάλο μέρος από αυτούς, έχουν διατελέσει αποθέσεις ευθύνες και έχουν δώσει τις σχετικές εξετάσεις. Πάμε τώρα στον Παντελή Μπουγδάνο. Στην προηγούμενη περίοδο ήσασταν αντιπεριφερειάρχης Χίου για 2 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος. Δύο χρόνια και δύο μήνες. Στο συνδυασμό του κυρίου Μουτζούρη. Ναι, ναι. Οπότε μέσα από αυτή τη θέση διαχειριστήκατε, παλέψατε, τα έχουν παρουσιάσει κατά καιρούς πολλές φορές. Αναφερθείτε κι εσείς εκτενώς έργα πολύ σημαντικά για τη Χίο. Βλέπουμε μετά ότι υπήρχε ένα διάστημα, όχι ακριβώς απουσία σας, δεν θα το έθετα έτσι, αλλά κρατήσατε κάποιες αποστάσεις. Και τώρα σας βλέπουμε στον απέναντι συνδυασμό. Γιατί αυτό, κύριε Μπουγδάνο, τι ήταν αυτό που μέτρησε σε εσάς και κάνατε αυτή την αλλαγή, με δεδομένη προσφορά που είχατε δώσει εκείνο που το προηγούμενο διάστημα? Ναι. Εκείνο που πρέπει να σας πω ότι έχοντας σαν απότερο σκοπό το όραμα για το νησί μου, για τον τόπο μου, να μην υπάρξουν χαμένες ευκαιρίες, αυτό απετέλεσε και τον βασικό παράγοντα, έτσι ώστε πήραν μπροστά τα μεγάλα έργα, γιατί τόλμησα στην περίοδο που ασκούσα καθήκοντα την Περιφερειάρχη, να πιάσω όλα τα μεγάλα έργα, όλα τα μεγάλα θέματα. Είτε αυτό λέγεται αεροδρόμιο, είτε αυτό λέγεται κόρης γεφύρη, είτε αυτό λέγεται παράκαψη του έπους, είτε αυτό λέγεται δρόμος στο Μερσινίδη με τα όποια προβλήματα έχει, είτε αυτό λέγεται σύνδεση Αγίου Γεωργίου Σηκούση με δρόμο Χιουμεστών και πάρα πολλά έργα μέχρι το πρωτογενή τομέα, μέχρι θέματα του σχετικά με το νερό. Μπορούμε να μιλάμε ώρες ολόκληρες. Μέσα στα 2 αυτά χρόνια άνοιξε η ατζέντα των πάντων και ξεκολλήσανε τα πάντα. Αυτό για μένα ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία, γιατί όταν έρχονται έργα, μελέτες, οι οποίες είναι κολλημένες από το 2003 και ξεκολλάνε και προχωράνε και χρηματοδοτούνται και βλέπουμε να ολοκληρώνονται, αυτό αντιλαμβάνεστε ή παίρνουν μια πορεία προς ολοκλήρωση, αυτό αντιλαμβάνεστε ότι είναι ό,τι καλύτερο.
Και βέβαια, θα το πω πολύ γρήγορα, τα ζούμε αυτή τη στιγμή περνώντας από το αεροδρόμιο, τη μετατόπιση του δρόμου, το βασικό έργο που είναι προϋπόθεση για τη δημιουργία και τη λειτουργία του διαδρόμου απογείωσης, το αντιπλημμυρικό που σήμερα τυχαίνει λόγω των καιρικών συνθήκων που επικρατούν και λόγω της κλιματικής αλλαγής που επικρατούν στον τόπο μας και στην Ελλάδα να είναι επίκαιρο και αποδεικνύεται πόσο στρατηγικά απαραίτητο και επιβεβλημένο είναι, διότι δημιουργεί προοπτικής ασφάλειας, ευημερίας και προόδου, μια που οι κάτοικοι μπορούν απρόσκοπτα να δραστηριοποιούνται σε επιχειρήσεις τους, να ζουν στις κατοικίες τους, να μπορούν να ζουν την καθημερινότητά τους χωρίς να διακυβεύεται, εν πάση περιπτώσει, η περιουσία τους, πιθανόν και ορισμένες φορές ακόμα και η ίδια τους η ζωή. Τα είδαμε αρκετές φορές αυτά τα παρελθόντα χρόνια, ειδικά εδώ στην περιοχή. Έτσι λοιπόν ο στόχος μου ήταν να αλλάξω τυχείο. Να αλλάξουμε και αυτά που τα ακούγαμε δεκαετίες ολόκληρες ήταν ανέφικτα, αυτά να πάρουν δρόμο υλοποίησης. Και έγινε. Αυτό για μένα είναι ο στόχος, ο πρώτος στόχος. Τώρα θα μου πείτε γιατί έγινε η αλλαγή. Ναι, γιατί επιτεύχθηκε αυτός ο στόχος, έτσι όπως το θέτετε. Ναι. Έγινε η αλλαγή. Γιατί έγινε η αλλαγή. Γιατί στην πορεία όλη αυτή αντιμετωπίστηκαν πολλές δυσκολίες. Υπήρχε, θα έλεγα, πολλές φορές μια προσέγγιση εντελώς λάθος με τη φιλοσοφία της δημιουργίας προόδου και προοπτικών και λύσεων προβλημάτων που χρόνιζαν. Αποκορύφωμα αυτού πρέπει να σας πω και αποδεικνύεται σήμερα αυτό, σήμερα αποδεικνύεται όλο αυτό, ότι δεν υπήρχε προοπτική. Από ένα σημείο και πέρα δεν είχε ο σχεδιασμός του Μουτζούρη και δεν έχει ούτε όραμα, ούτε προοπτική, ούτε σχεδιασμό πλέον. Κανένα. Και θα σας πω τώρα παράδειγμα. Παράκαψη Βροντάδου Έπους. Δημοπράτησα το 20, προετοιμασία φακέλου για τη δημοπράτηση συγκεκριμένης μελέτης για τη χάραξη. Και ουσιαστικά αυτή η προοπτική θα έφερε τα νησιά, τα χωριά της Βόρειας Χίου, της Αμανής και του Δυτικού Πελαιού πιο κοντά προς την πόλη. Αντιλαμβάνεστε, για αυτούς είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σήμερα λοιπόν, παρόλο που έπρεπε να ήταν σε ένα στάδιο δημοπράτησης και να είχε τελειώσει η μελέτη, σήμερα αυτή τη στιγμή εκκρεμεί η χρηματοδότηση της μελέτης από πλευράς περιφέρειας. Και δεν υπάρχει καμία ενέργεια, καμία δραστηριότητα, καμία τίποτα. Πάψει ηχθείως. Εκτός του ότι γεγονότος ότι ακούστηκε από επίσημα χείλη της Περιφερειακής Αρχής ότι οι κάτοικοι δεν θέλουν αυτή την παράκαμψη. Απέναντίας όμως είδαμε ότι μια ομάδα πολιτών, έτσι, οι οποίοι είναι επικεφαλής, είναι πρόεδροι σε πολλά χωριά της Βόρειας Χίου, εξέφρασαν την επιθυμία τους, την αναγκαιότητα της ολοκλήρωσης, της δημιουργίας αυτής της συγκεκριμένης παρέμβασης. Πού να πάμε. Να πάμε ότι φεύγοντας από τα καθήκοντά μου, είχα αφήσει εγκεκριμένη την δημοπράτηση, έγκριση δημοπράτησης της μελέτης του Αγίου Γεωργίου Σικούση, σύνδεση Αγίου Γεωργίου Σικούση με το δρόμο Χίου Μεστών, μέσω Θολοποταμίου. Μια σημαντικότατη παράμβαση που ουσιαστικά άρει την απομόνωση του Αγίου Γεωργίου, διότι στον Άγιο Γεωργίου Σικούση, όπως ξέρετε, δεν μπορούν να περάσουν βαρέα οχήματα. Είναι πολύ μικρό, στενός ο δρόμος, δημιουργεί προβλήματα. Με αυτή την παρέμβαση, έτσι, έχει άμεση επικοινωνία με τον δρόμο Χίου Μεστών και υλοποιείται, αν θέλετε, ο παλιός σχεδιασμός που είχε και αναφερόταν παράκαψη Ζηβιά, παράκαψη Αγίου Γεωργίου Σικούση. Με αυτόν τον τρόπο, λοιπόν, λυνότανε. Έμεινε λοιπόν εγκεκριμένη με 410 χιλιάρικα συγκεκριμένη παρέμβαση, μελέτη, η οποία ποτέ δεν δημοπρατήθηκε. 2 ολόκληρα χρόνια και δεν έχει δημοπρατηθεί μία μελέτη η οποία έχει εγκεκριμένο προϋπολογισμό και εγκεκριμένα τεύχη δημοπράτησης. Να προσθέσω τώρα εδώ το εξής, στο προηγούμενο πολύ, για την παράκαψη του ΕΠΟΣ. Ένας ολόκληρος χρόνος εκκρεμεί και περιμένει τη χρηματοδότηση από την Περιφερειακή Αρχή της μελέτης για την παράκαψη του ΕΠΟΣ. Σημειώνεται τώρα να δείτε καθυστερήσεις όταν τρέχουμε σε μια προγραμματική περίοδο, όταν το πρόγραμμα, τα ευρωπαϊκά προγράμματα είναι ανταγωνιστικά, όταν ρέει το χρήμα, εμείς ουσιαστικά δεν κάνουμε τίποτα. Να σας πω τώρα για την παράκαψη Καλλιμασιάς. Η παράκαψη Καλλιμασιάς έφυγα, τη δρομολόγησα από το 2003 κολλημένο με διεκδικήσεις από τους εργολάβους, μελετητές
Τα λύσαμε αυτά, τα έλυσα. Έτοιμος ο εργολάβος να καταθέσει τη μελέτη. Ουσιαστικά σταμάτησαν την διαδικασία όλοι και από τότε έχουν μείνει τα πάντα παγωμένα. Ακούγονται μόνο φήμες και διάφορες διαδόσεις. Ξέρετε πόσο χρόνο είναι από τότε? 2 χρόνια. 2 χρόνια. Αν συνεχίσω και σας πω, θα σας πω λοιπόν ότι από τότε που έφυγα δυστυχώς δεν έχει υπάρξει καμία πρόοδος. Θα σας πω το εξής, αυτή τη στιγμή είναι ενεργά τα δύο σημαντικά έργα, τα οποία δρομολογήθηκαν την περίοδο του εισιτιάς μου σαν αντιπεριφερειάρχης. Είναι η παράκαψη, είναι μετατόπιση του δρόμου του αεροδρομίου, το οποίο είναι σε στάδιο ολοκλήρωση, τα πεζοδρόμια είναι και ο φωτισμός, είναι και εδώ το αντιπλημμυρικό. Όταν τελειώσουν αυτά τα δύο έργα, τα οποία ουσιαστικά θα τελειώσουν μέσα σε επόμενο διάστημα, σε ένα μήνα, μισό μήνα, δεν υπάρχει κανένα έργο της περιφερειακής αρχής το οποίο να εκτελείται. Κανένα απολύτως έργο. Εκτός του γεγονότος ότι το τελευταίο, μέσα στο 2003, δεν έχει υπάρξει καμία απολύτως δημοπράτηση έργου. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι ηχείως υπολείπονται των άλλων περιφερειών κατά πολύ και σε χρηματοδοτήσεις και σε πρόθεση ουσιαστικά ενεργοποίησης και διεκδίκησης πόρων, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι λοιπόν με τους οποίους δεν θα μπορούσα και δεν μπορώ να, δεν μπορούσα να συνυπήρξα, ας πούμε, στην περιφερειακή αρχή. Οπότε θα σας πήγαινα κι εγώ ένα βήμα παραπάνω, επειδή πρόσεξα ότι πολλές φορές χρησιμοποιείτε τη λέξη σχεδιασμός, όραμα και προοπτική. Είναι τρεις λέξεις τις οποίες τις έχετε επαναλάβει αρκετές φορές όση ώρα κουβεντιάζουμε. Και υποθέτω ότι είναι και αυτό το οποίο σας κινητοποιεί στο να συνεχίσετε να θέτετε υποψηφιότητα, σας κινητοποιεί στο να ξαναμπείτε σε αυτή τη διαδικασία, προκειμένου να δούμε το αύριο. Ο Παντελής Μπογδάνος, αν εκλεγεί από τη θέση του Περιφερειακού Συμβούλου, ποια θα είναι τα πρώτα πράγματα τα οποία θα κοιτάξει να τρέξει για τυχείο, που θεωρείτε ότι υστερούμε και θα βοηθήσετε? Να σας πω κάτι. Επειδή είχα την τύχη να θητεύσω την επινομαρχία του Γιώργου του Καλουτά, όπου εκεί πράγματι υπήρχε σχεδιασμός, υπήρχε όραμα και αυτό φάνηκε και φαίνεται, έτσι μάθαμε να λειτουργούμε και σήμερα. Δεν λειτουργούμε ούτε με μικροεργάκια, ούτε με μικροπαρεμβάσεις. Αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι να κάνουμε τομές σε σημαντικά θέματα, σε σημαντικές ανάγκες που έχουμε, από υποδομές μέχρι οτιδήποτε, ακόμα και σε θέματα πολιτισμού, έτσι αρκεί να είναι απαραίτητο. Όταν είναι κάτι απαραίτητο, πρέπει να το κάνουμε, πρέπει να γίνει. Κύριε Μπογδάνο, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά εκεί δεν έχουμε και τις μεγάλες αντιδράσεις των πολιτών. Δηλαδή, οι τομές πάντα προϋποθέτουν μια αλλαγή. Εκεί πολλές φαίνεται και ο ηγέτης. Οι πολίτες δεν είναι έτοιμοι να την αντιμετωπίσουν. Ακούστε, εκεί τι κάνουμε? Εκεί φαίνεται και ο ηγέτης. Παράδειγμα, θα σας πω εγώ τώρα το εξής. Παράκαμψη του Χαλκιού. Τελικά δεν μάθαμε. Θα γίνει ο δρόμος ή δεν θα γίνει? Το συζητάει η Περιφερειακή Αρχή 2 ολόκληρα χρόνια και δεν κάνει τίποτα. Στους μεν κατοίκους που θέλουν να γίνει, τους λένε ότι θα γίνει. Στους άλλους κατοίκους που λένε ότι δεν θέλουν να γίνει, τους λέω ότι δεν θα γίνει. Και τελικά, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει ξεκαθαρίσει ποια είναι η πολιτική βούληση. Αυτό είναι αδυναμία διοίκησης. Οπότε θεωρείτε δηλαδή ότι οι τομές πρέπει να γίνουν και απλά ο εκάστοτε επικεφαλής, ο εκάστοτε. Πρέπει να υπάρχει διάλογος με την κοινωνία. Να πρέπει μιλάει να με συζητάμε τον κόσμο. Με την κοινωνία. Πρέπει να τολμάμε να κάνουμε τομές. Πρέπει να τολμάμε να παίρνουμε αποφάσεις, πρέπει να τολμάμε να δίνουμε λύσεις. Ο κόσμος μας θέλει για να δίνουμε λύσεις. Δεν μας θέλει να κάνουμε δημόσιες σχέσεις. Καλές οι δημόσιες σχέσεις, αλλά όταν παρέλθει ο χρόνος, πρέπει να πούμε εμείς τι κάναμε. Και η ατολμία φαίνεται παντού. Δηλαδή, το να μένουν χαρτιά ανυπόγραφα 6, 7, 8 μήνες, ένα χρόνο, τα οποία είναι πολύ σημαντικά, αντιλαμβάνεστε ότι τρέχει. Ο χρόνος τρέχει. Οι άλλες περιφερειακές ενότητες, οι άλλες περιφέρειες σε όλη την Ελλάδα μας προσπερνάνε. Εμείς μένουμε πίσω και χάνουμε το τρένο. Να σας πω για το λευκοκομείο. Το λευκοκομείο τελείωσε η αποτύπωση εδώ και ένα μισή χρόνο. Και από τότε δεν έχει γίνει τίποτα. Μόνο το κολέγιο, περιβάλλον χώρο του κολεγίου, με την ανάδειξη των τάφων, με την ανάδειξη του όλου του χώρου και την αποκατάσταση τη περίφραξη. Απολύτως τίποτα. Ό,τι έγινε και 1,5-2 χρόνια τίποτα απολύτως. Θα σας πω κάτι άλλο, πολύ χαρακτηριστικό για να δείτε. Εδώ έχουμε μία εισήγηση που έγινε για το Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 24-12 του 20, που έκανε η Περιφερειακή Ενότητα της Χίου. Ακριβώς. Σας λέω λοιπόν ότι στην κατάρτιση του Περιφερειακού Πρόγραμματος Ανάπτυξης της Περιφέρειας, όταν καταρτίστηκε, δεν ελήφθη υπόψη καμία από τις προτάσεις Περιφερειακής Ενότητας Χίου. Θεωρείτε ότι
τα έργα της καθημερινότητας. Πολλές φορές και ο πολίτης μπερδεύεται, ανήκουν στο Δήμο ή ανήκουν στην περιφέρεια. Και βλέπουμε ότι απορροφούν όμως, σαν αντιπεριφερειάρχης, φαντάζομαι ότι το ζήσατε αυτό το πράγμα. Πολίτες οι οποίοι έρχονταν στο γραφείο και ζητούσαν αυτό, ζητούσαν εκείνο, μικροπράγματα, μικροεπεμβάσεις. Ή και το κομμάτι του μεταναστευτικού που επίσης ήσασταν σε μία περίοδο που ήταν σε έξαρση. Μπλοκάρισαν λίγο αυτό το σχεδιασμό, άλλαξαν λίγο αυτό το σχεδιασμό και τι γίνεται τώρα παρακάτω. Έχουμε ξεφύγει από αυτό. Θα σας πω τώρα αυτή τη στιγμή τι γίνεται. Το ξέρετε ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει έργο για καθαρισμό ποταμού και χυμάρων. Δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει σε εξέλιξη εργολαβία. Δεν έχει προβλεφθεί. Δεν υπάρχει. Υπάρχουν ποταμοί και χύματα που είναι ακαθάριστοι. Και υπάρχει διαφωνία και υπάρχουν αντιδράσεις και υπάρχουν ανησυχίες εύλογες από τους συμπολίτες μας. Να σας πω, δηλαδή, μιλάμε για ανάπτυξη. Όταν λέμε για ανάπτυξη, δεν μπορεί να υποβάλει το λιμενικό ταμείο Χίου αδειοδότηση, περιβαλλοντολογική έγκριση για τα υδατοδρόμια και το αντίστοιχο. Ο Δήμος των Ινουσών και να καθυστερεί από ένα χρόνο έως ένα χρόνο και, ή 7 μήνες ανάλογα την περίπτωση να περάσει μέσα από μια τυπική επιτροπή έγκρισης των περιβαλλοντικών ορών της περιφέρειας. Πώς μπορούμε να μιλάμε για ανάπτυξη όταν ας πούμε καθυστερούμε συστηματικά είτε από άγνοια ή εν πάση περιπτώσει από αδιαφορία ή δεν ξέρω από ποιο λόγο τόσο σημαντικά πράγματα. Αυτά πρέπει να τρέχουν. Δηλαδή πριν έρθει το χαρτί πρέπει να έχει φύγει, πρέπει να απαντηθεί. Ακούστε να δείτε, εμείς έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε προοπτικές ανάπτυξης την αυριανή μέρα. Έχουμε όραμα, έχουμε διάθεση, έχουμε αποτελεσματικότητα. Η αποτελεσματικότητα έχει φανεί σε πολλούς από εμάς που συμμετέχουμε στα ψηφοδελτία. Πρωτίστως στον επικεφαλής, τον Αρκιβιά Στεφανή, έχει δείξει ότι είναι ένας άνθρωπος ικανότατος, αποφασιστικός και ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει κάποιες άλλες προοπτικές για το Βόρειο Αιγαίο. Ποιο θα βάζατε πρώτο στην ατζέντα της επόμενης μέρας? Είναι τόσο πολλά, πραγματικά, ποιο θα, ποιο θα ιεραρχούσατε, με δεδομένη και την εμπειρία σας όλο το προηγούμενο διάστημα? Κοιτάξτε, είναι πολλά. Είναι πρώτα απ' όλα είναι ο πρωτογενής τομέας. Είναι ο τουρισμός. Είναι οι υποδομές. Νομίζω ότι το πρώτο θα ήταν το θέμα του νερού. Το να υπάρχει δηλαδή ποιότητα, ποσότητα. Ακριβώς. Και το θέμα του νερού με δύο σημαντικές στοχεύσεις. Η μία με το ερώτημα της αξιοποίησης ή μη του σαραπιού σαν φράγμα, κατά πόσο δηλαδή η αποκατάστασή του θα μπορούσε να ήταν προς εποφελία του κοινού, δηλαδή το κόστος αποκατάστασης. Ναι, να δούμε αν συμφέρει, δηλαδή, να το πούμε έτσι απλά, ναι, ακριβώς. Ναι, ουσιαστικά μια οικονομοτεχνική μελέτη. Να δούμε τι γίνεται, αν μπορεί να αξιοποιηθεί. Και συνάμα με το άλλο ένα επίσης, και κάποιες άλλες παρεμβάσεις, νομίζω ας μην αναφερθούμε τώρα, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά θέματα και πολλές προσεγγίσεις στο θέμα του νερού που πρέπει να το δούμε σε βάση σημαντική. Νομίζω είναι το πρώτο θέμα που πρέπει να δούμε. Αλλά και οι υποδομές είναι πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα στις υποδομές που πρέπει να δούμε. Θυμάμαι όσες φορές είχαμε κάνει μαζί το ρεπορτάζ αναφορικά με τη μετατόπιση του δρόμου του αεροδρομίου, που επιμένετε ουσιαστικά, ρίχνετε πάρα πολύ βάρος σε αυτό το έργο, ακόμη και σε περιόδους που όλοι οι άλλοι ασχολιόταν με πιο καθημερινά, όπως για παράδειγμα το μεταναστευτικό που σας είπα νωρίτερα, γιατί ήταν πράγματι τότε στην έξαρσή του το ζήτημα, και επιμένατε πάρα πολύ στο κομμάτι του αεροδρομίου, θεωρώντας ότι αυτό θα ξεκλειδώσει την ανάπτυξη της Χίου. Τώρα, βλέποντας το 2 χρόνια μετά, έξω από αυτή τη θέση που ήσασταν, θεωρείτε εξίσου σημαντικό αυτό το έργο για τη Χίο? Παραμένει ψηλά δηλαδή το αεροδρόμιο? Να σας πω κάτι. Είναι ένα αίτημα πολλών δεκαετιών από τους συμπολίτες μας. Νομίζω ότι τη δεκαετία του 80 ήταν στην επικαιρότητα. Η συγκεκριμένη έργο άρει τις απαγορεύσεις για την αξιοποίηση του διαδρόμου προς απογείωσης. Άρα λοιπόν αυτό είναι, θα έλεγα, είναι εμπροστοβαρές παρέμβαση, εμπροστοβαρές έργο. Και πολύ καλά κάναμε, πολύ καλά έκανα και προχώρησα παραπάνω. Δηλαδή πήγα να κατασκευάσω το συγκεκριμένο έργο παράλληλα με τις όποιες δυσκολίες. Γιατί σας είπα, αυτό τράβηξε το έργο του αεροδρομίου. Αν αυτό δεν ξεκινούσε, σήμερα μπορεί να μην μιλούσαμε. Να μην είχαμε μπει καν σε αυτή τη διαδικασία. Και αν λάβουμε, εν πάση περιπτώσει, και το όποιο στάδιο βρίσκεται, εν πάση περιπτώσει,
το έργο μέσα στον χώρο του αεροδρομίου, μπορεί αυτός ο δρόμος σήμερα να μην υπήρχε καν, να ήταν ο παλιός. Κύριε Πουδάνο, επειδή κάπου εδώ πρέπει να κλείσουμε. Πρέπει να πω όμως το εξής. Σήμερα που μιλάμε, μεγάλη σημασία για ένα ακόμα λόγο, πρέπει να δώσουμε στα έργα που έχουν να κάνουν με την κλιματική αλλαγή. Επιβεβαιώθηκαν κατά τον όχι τόσο καλό, θα έλεγα, τρόπο, όχι τη καλή εξέλιξη, το πόσο καλά κάναμε τότε που κάναμε όποια τα αντιπλημμυρικά, μιλάμε του Κονταρίου, τότε που ουσιαστικά σχεδιάσαμε να διευθετηθούν οι ποσταμοί και οι χήμαροι του Μαλαγκιώτη στη Βολισσό, των δύο της Λαγκάδας, του ποταμού των Καρδαμήλων με τους ανατολικούς παραποτάμους του, όμως έχει αφαιθεί να γίνει μελέτη και να αντιμετωπιστεί και για τους ποταμούς των Ολύμπων που είχαμε κάποια και τότε δυσάρεστα γεγονότα. Ενώ έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση, δυστυχώς εδώ και πάρα πολύ καιρό δεν γίνεται, χρόνια μιλάμε, 2 χρόνια περίπου, δεν έχει γίνει τίποτα. Άρα ένας τομέας ακόμη που πρέπει να πέσει βάρος με δεδομένη και την κλιματική αλλαγή που ουσιαστικά βιώνουμε, μας προειδοποιούσαν και τώρα τη βιώνουμε. Ακριβώς. Υπάρχουν όμως και άλλα, υπάρχουν πάρα πολλά. Επειδή ο χρόνος πιέζει λίγο. Δυστυχώς πάντα πιέζει ο χρόνος. Πάντα πιέζει ο χρόνος, όταν ειδικά υπάρχει κάποιο έργο το οποίο πρέπει να δείξουμε. Εγώ θέλω από εσάς να πείτε στους ψηφοφόρους γιατί πρέπει να επιλέξουν τον Παντελή τον Πουδάνο. Κοιτάξτε την κάμερα και στείλτε τους ένα μήνυμα. Κοιτάξτε, εγώ με τους ψηφοφόρους έχω. Να χαρακτηρίσετε εσείς τον εαυτό σας. Καταρχάς, πρώτα απ' όλα με τους συμπολίτες μου έχω μία επικοινωνία ειλικρίνειας, αλήθειας, συνέπειας, αποφασιστικότητας, εντιμότητας. Και επειδή εδώ μεγαλώσαμε, εδώ είναι τα παιδιά μας και εδώ θέλουμε να μείνουν τα παιδιά μας, έχουμε την υποχρέωση να τους δημιουργήσουμε τις προοπτικές εκείνες, έτσι ώστε να τα δούμε εδώ να δραστηριοποιούνται, να τους δημιουργήσουμε τις υποδομές εκείνες. Και σε αυτό το κομμάτι προτίθεμαι πραγματικά να δώσω το κάθε τι που έχω και δεν θα κάνω κανένα συμβιβασμό, ούτε θα υποστείλω τη σημαία. Να σας ευχηθώ καλή προσωπική επιτυχία. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια στον αγώνα σας. Ευχαριστώ πολύ. Και από εμάς καλό σας βράδυ. Να είστε καλά.